Το σταυρό του και η υπομονή κάνουν οι 200 αστυνομικοί που στεγάζονται σε έξι υπηρεσίε ενό αιωνόβιου και ετοιμόρουπου κτηρίου. Ο πρόεδρο τη Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, Ρεθύμνου Νίκο Μαλιαρό, έχει επιστήσει κατά καιρού την προσοχή για το ακατάλληλο του κτηρίου τη αστυνομική διεύθυνση Ρεθύμνου, όμω θα χρειαστεί να περάσει αρκετό ακόμα χρόνο για την ανέγερση νέου αστυνομικού μεγάρου, ενώ από το παλιό θα μείνουν μόνο κάποια στοιχεία αρχαιολογική αξία, όμω επί το θα γκρεμιστεί και θα επεκταθεί η πλατεία. Περιμένουμε τι δεσμεύσει των προϊστάμενων υπηρεσιών μα προκειμένου προκιμένου ε, γίνει η αφαίρεση του τμήματο yeah. του, του από εκεί, να γίνει έλεγχο και στου υπόλοιπου χώρου ε, από αρμόδιο κλιμάκιο. Από εκεί και πέρα είχαμε ξανά πάλι δημοσίευμα για κομμάτια, τμήματα που έξω από το χώρο κρατητηρίων τα οποία πέσανε στον σκοπό, δίπλα στο σκοπό κρατητηριών με παρολίγο τον τραυματισμό του. Αυτή την περίοδο τρέχει αλληλογραφία ανάμεσα στον αστυνομικό διευθυντή Ρεθύμνο Αντώνη Ρουτζάκη και το αρχηγείο τη Ελλά. Έχει εγκριθεί ο αύριο χώρο τη σχολή δοκίμων αστιφυλάκων για να στεγάσει το νέο κτίριο, όπου θα χρειαστούν εγκαταστάσει δύο στρεμάτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μετά το Πάσχα, μηχανικοί τη Ελλά με επιτόπια αυτοψία θα χωροθετήσουν τι εγκαταστάσει και στη συνέχεια μηχανικοί του Δήμου θα αναλάβουν την εκπόνηση τη μελέτη σε συνεργασία με το προσωπικό. Κοτσελάς. Φαίνονται σε πολλά σημεία οι διαβρώσεις Τους κυροδέματος και των σιδέρων Που είναι η κατασκευή του κτιρίου Και η σκουριά αυτή έχει σχωρήσει τόσο βαθιά που είναι πλέον έτοιμο να πέσει το κτίριο κυριολεκτικά. Υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν λίγο πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ για την ανέγερση του νέου αστυνομικού μεγάρου, ενώ υπάρχουν διαβεβαιώσεις και από την Αντιπεριφερειάρχη Μαρία Λιονή και τον Δήμαρχο Γιώργο Μαρινάκη για συμβολή στη χρηματοδότηση του έργου που αναμένεται να πάρει και το δρόμο για ένταξη στο ΕΣΠΑ.